άφαση της ύλης. Ο Χριστός δεν είναι εναντίον της σάρκας, αλλά εναντίον του αμαρτωλού της φρονήματος. Ο χριστιανισμός δεν είναι εναντίον της ύλης, γιατί η ύλη είναι δημιούργημα του Πανάγαθου Θεού, που δεν κάνει από τη φύση του τίποτα κακό. Δεν είναι επίσης εναντίον της ύλης, γιατί την ίδια την ανθρώπινη σάρκα την φόρεσε ο Θεός με τη σάρκωσή Του. Τα Χριστούγεννα είναι όμως και μήνυμα εναντίον κάθε υλισμού. Ο χριστιανισμός καταφάσκει την ύλη χωρίς να δέχεται την θεοποίησή της. Η ζωή μας είναι υπέρβαση του παρόντος προς την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού, αλλά δια του παρόντος και μέσα στο παρόν. Ύστερα, η χριστιανική ιεράρχηση των πνευματικών υπεράνω των υλικών γίνεται κατανοητή όταν λάβουμε υπόψη ότι πνευματικό στη χριστιανική ορολογία δεν είναι λέξη ισότιμη με το ιδεαλιστικός, αλλά έχει την έννοια αυτού που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα Χριστούγεννα επίσης είναι μήνυμα εναντίον κάθε γνωστικισμού, γιατί τα γνωστικά συστήματα ζητούν να σώσουν την ψυχή του ανθρώπου σε ένα άλλο κόσμο. Ο Χριστός όμως ήρθε και έσωσε και θέωσε όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου, εδώ, σε αυτόν τον κόσμο και στη συνέχεια στην αιωνιότητα. Γι' αυτό προσέλαβε τη σάρκα του ανθρώπου και γι' αυτό πιστεύουμε στην Ανάσταση των σωμάτων πριν από την κρίση. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα του. Γι' αυτό και θα κριθεί σαν ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, για ό,τι άγιο ή αμαρτωλό έχει κάνει. Ο χριστιανός επίσης έχει να εκπληρώσει την αποστολή του σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτός θα υπάρχει και μετά την Δευτέρα Παρουσία, μεταμορφωμένος βέβαια, καινή γη και καινός ουρανός. Η μεταμόρφωση όμως αρχίζει από εδώ και από τώρα. Η οριστική κατάλυση του κράτους του Σατανά θα επιτευχθεί με την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας. Ο περιορισμός του όμως είναι μέλημα της Εκκλησίας από τον νυν αιώνα. Όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος, στον κόσμο υπήρχαν δύο βασικές φιλοσοφίες, η του στοικισμού και η του γνωστικισμού. Ο πρώτος έλεγε: «Ο κόσμος όπως τον βλέπουμε είναι καλός και δεν χρειάζεται καμιά αλλαγή. Δεν μένει στον άνθρωπο παρά να τον ζήσει όπως τον βρίσκει». Ο γνωστικισμός αντίθετα έλεγε: «Ο κόσμος που ζούμε είναι απόλυτα διεστραμμένος, αλλά κάθε προσπάθεια για να τον αλλάξουμε είναι μάταιη. Γι' αυτό το μόνο που μας μένει είναι να γνωρίζουμε τις μαγικές μεθόδους που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια, με τα θανάτια, στη λύτρωση σε ένα άλλο κόσμο». Απέναντι στα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα, ο Κύριος τήρησε μια ολότερα ριζοσπαστική στάση. Είπε συγκεκριμένα: «Ο κόσμος που ζούμε είναι πράγματι διαστραμμένος, αλλά η λύτρωση δεν είναι άσχετη με αυτόν τον κόσμο. Αντίθετα, αρχίζει εδώ και τώρα και συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στην αιωνιότητα. Αυτοί που δεν είδαν τον Χριστό σε αυτή τη ζωή δεν θα τον γνωρίσουν ούτε στην άλλη», λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.
ούτε και προσφέρεται στο χριστιανισμό η λύτρωση σαν γνώση ή και με τρόπο μαγικό, αλλά σαν δώρο της Θείας Χάρης σε αυτούς που αγωνιούν για την σωτηρία τους και κάνουν τον ανάλογο αγώνα. Η σάρκωση του Λόγου του Θεού είναι μήνυμα χαράς. Ο Χριστός δεν μας αφήνει να λυγίσουμε μέσα στη θλίψη. Ήρθε για να μείνει για πάντα μαζί μας. Και αν όλοι μας εγκαταλείψουν, στη μοναξιά μας δεν είμαστε μόνοι. Γι' αυτό ο αγιασμένος πιστός, όσο και να πειράζεται ή και να πονά, δεν απελπίζεται και δεν έρχεται σε απόγνωση, γιατί ζει την παρουσία του Θεού μέσα στην πορεία της ζωής του. Ύστερα ο χριστιανός δεν μπορεί να ξεκουράζεται στην πολυθρόνα, γιατί αναπαύεται μονάχα στον Σταυρό, γιατί μόνο από τον Σταυρό μπορεί να βλέπει, να υποθρόσκει το φως της Ανάστασης. Τα Χριστούγεννα είναι ακόμη μήνυμα ελευθερίας, γιατί ο Θεός παίρνει μορφή δούλου για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του σατανά, της αμαρτίας και του θανάτου. Η αμαρτία από χριστιανική άποψη, με το γκρέμισμα του μεσότυχου που χώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό και που επιτεύχθηκε με την σάρκωση το σωτηριώδες έργο, τη σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, δεν είναι ένα ανέκλητο βάρος, όπως ήταν η μοίρα στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους, αλλά μπορεί να επανορθωθεί με την προσφυγή στο σωτήρα, προσφυγή την οποία ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να πραγματοποιήσει ή όχι. Άλλωστε, όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί και η ελευθερία. Τα Χριστούγεννα είναι ακόμα μήνυμα ειρήνης. Όχι όμως ειρήνης που είναι καρπός του συμβιβασμού και της προδοσίας του Θεανθρώπου, αλλά ειρήνης που έρχεται με την θανάτωση του εγωισμού, του κόσμου και των επιθυμιών του. Διαφορετικά, κρίσον επενετός πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης Θεού. Έστιγαρ και κακή ομόνια και καλή διαφωνία, μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Συχνά ξέρουμε και επίσης συχνά ξεχνούμε, ίσως γιατί έτσι μας βολεύει καλύτερα, ότι είναι ο Κύριος που είπε «Μη νομίσατε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Και προτιμούμε ένα γλυκίν Ιησούν που δίδασκε το αγαπάτε αλλήλους σαν ένα κοινωνικό καθοσπρεπισμό, ενώ περιδιάβαινε στις ρομαντικές ακρογιαλιές της θάλασσας της Γαλιλαίας από τον Κύριο της δόξης, τον ερχόμενον ή να κρίνει τον κόσμον εν δικαιοσύνη και αληθεία. Τα Χριστούγεννα είναι επίσης μήνυμα ευτυχίας, γιατί η ευτυχία από χριστιανικής απόψεως σημαίνει να έχεις μία αποστολή στον κόσμο και μέσα στην αποστολή βρίσκεις τη χαρά. Ευτυχία δεν σημαίνει να ζεις όμορφα, αλλά να αγωνίζεσαι να ομορφίζεις τον κόσμο και μέσα σου αλλά και γύρω σου. Πρώτα μέσα σου βέβαια και ύστερα γύρω σου. Γιατί αν δεν καθαρθείς, δεν μπορείς να καθαρίσεις. Και αν δεν φωτιστείς, δεν μπορείς να φωτίσεις. Και ύστερα είναι φανερό πως είναι υποκρισία να θέλεις να φωτίσεις τους άλλους, ενώ εσύ είσαι σκοτισμένος. Και επιπλέον, ό,τι είναι υπεκφυγή των ευθυνών μας και κατάφαση στον εγωισμό μας, να βλέπουμε στο κακό και στις δομές του
στη συγκρότηση της κοινωνίας και στους συνανθρώπους μας και ποτέ το κακό στον εαυτό μας. Έπειτα, η ευτυχία δεν είναι ξένη με τον πόνο. Ο πόνος ανήκει στην ζωή. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να τον αποφύγουν. Διαφέρουν όμως από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν. Ο πόνος είναι λυτρωτικός για τον πιστό, γιατί του θυμίζει τα μέτρα του, τα όρια του, τις ανάγκες του και το σκοπό για τον οποίο πλάστηκε. Η ίδια η αγάπη είναι πόνος, γιατί είναι δόσιμο στον Θεό και στον αδελφό μας. Τα Χριστούγεννα είναι μήνυμα αθανασίας. Μήνυμα ότι ο Θεός παρεμβαίνει στο χρόνο για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την φυλακή του χωροχρόνου. Ο πανταχού παρών και αιώνιος χωρείται στην μήτρα της Παρθένου, σε δεδομένη χρονική στιγμή της ιστορίας, για να μας δώσει την δυνατότητα προσωπικής σχέσης μαζί του. Δίχως το Θεό, ο άνθρωπος γίνεται αντικείμενο προσδιοριζόμενο απόλυτα από τον χρόνο και δουλωμένο στον τόπο. Γίνεται μια συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής και μετρημένη διάρκεια κατανάλωσης. Η ανθρώπινη ζωή γίνεται τότε οκτάωρο, περιορισμένες χρονικές διαφυγές ψυχαγωγίας, ετήσιο εισόδημα και ετήσιες δαπάνες, συντάξιμα χρόνια και τελικά δύο ημερομηνίες, γέννησης και ταφής. Αντίθετα, με τον Χριστό το αιώνιο μπήκε στο χρόνο για να μας ανοίξει την πόρτα της αιωνιότητας. Έτσι, χάρη σε Αυτόν, ο χρόνος γίνεται εισαγωγή και ο χώρος προθάλαμος της αιωνιότητας. Τα Χριστούγεννα ακόμη φέρουν το μήνυμα ότι ο κόσμος είναι άξενος για τον Χριστό και για όσους θέλησαν ή θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν. Ο Χριστός ήλθε και έφυγε ξένος, όχι γιατί το θέλησε να ζήσει έτσι, αλλά γιατί ο κόσμος τον μίσησε και στάθηκε άξενος απέναντί του. Η πορεία του Χριστού στην ιστορία αρχίζει από την φάτνη ενός στάβλου που βρήκε σαν μοναδικό κατάλημα για να γεννηθεί και τελειώνει με τον σταυρό και το μνημείο το κενό που φύλαγε η κουστοδία. Η ευτυχία όμως, την καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι μια ξεχωριστή μαζοχιστική ειδονή στην αυτοκαταστροφή του, μια ειδονή στην αμαρτωλότητα. Γι' αυτό και πολέμησε τον Χριστό και καταδιώκει τους Αγίους του. Γι' αυτό και ο Χριστός μας καλεί να μην συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο άσχετα με τις συνέπειες. Η Βασιλεία του Θεού θέλει να απλωθεί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει συμφυρμός του κόσμου με τον Χριστό και τους μαθητάς του. Δεν μπορεί τέλος να μας διαφεύγει ότι η πίστη στη σάρκωση του Χριστού σημαίνει τη σάρκωση του Λόγου στην ύπαρξή μας. Γιατί η χριστιανική ηθική, ο χριστιανικός τρόπος ζωής δηλαδή, δεν είναι παρά ο αντικατοπτρισμός του δόγματος, δηλαδή της πίστης μας στην καθημερινή, προσωπική, οικογενειακή, σχολική, κοινωνική και εθνική μας ζωή. Με άλλα λόγια, πρέπει να ζήσουμε όπως έζησε ο Κύριος. Προσωπική βίωση της σάρκωσης. Η ζωή και η ύπαρξή μας να μαρτυρά ότι πιστεύουμε στην ύπαρξη και στην σάρκωση του Θείου Λόγου. Ευχόμεθα πατρικός, ο Θεός της ταπείνωσης και της αγάπης, ο Θεός μας, να πλημμυρίσει και τη δική μας ψυχή με θεϊκό έρωτα, ώστε να βρούμε τη δύναμη να μετανοήσουμε, δηλαδή να αλλάξουμε νοοτροπία και να ενωθούμε δια των Ευαγγελικών αρετών,
των Αγίων Μυστηρίων της λατρευτικής ζωής και του χωράρχη των αρετών της προσευχής με τον σαρκοθέντα και αναστάντα Χριστό και Θεό μας. Ήθε τα φετινά Χριστούγεννα να γίνουν για όλους μας απαρχή μιας τέτοιας μετάνοιας. Χριστός ετέχθη, αληθώς ετέχθη. Με όλη μου την αγάπη, ο Μητροπολίτης σας, ο Πυραιός Σεραφείμ. Επιτραπείτε.